Ραδιοέναντι. www.radioenandi.gr. Δεν καλύπτει, αποκαλύπτει. Συντονιστείτε. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 10:32, έχουμε επιστρέψει μετά τις διαφημίσεις. Ακούτε πάντοτε Ράδιο Έναντι, είναι η εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες με τον Ανδρέα Σταματόπουλο στο μικρόφωνο. Και πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιάννη Σιφάκη, τον βουλευτή Πέλης του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας μέρα κύριε Σιφάκη. Καλημέρα κύριε Σταματόπουλε. Λοιπόν, κύριε Σιφάκη, θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από το ένα θέμα το οποίο είναι στην επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες και από ό,τι φαίνεται πάμε προς οριστική λύση. Μιλάω βέβαια για το θέμα των Σκοπίων. Δεν έχουμε καταλάβει όμως ακριβώς τις προθέσεις της κυβέρνησης σχετικά με το όνομα. Μήπως ξέρετε να μας πληροφορήσετε. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, όπως γνωρίζετε, σε διαπραγματευτική θέση, κατάσταση. Σημαίνει ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κωτιάς, ο οποίος γνωρίζετε πολύ καλά ότι από όλες τις απόψεις είναι ιδιαίτερα σεβαστός και αγαπητός από όλες τις απόψεις που εκφράζονται σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα και υπάρχει απότιμη εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, διαπραγματεύεται με βάση προφανώς τα εθνικά μας συμφέροντα. Ελπίζομαι ότι θα υπάρχουν, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Αλέξης Τσίπρας, προχθές, μετακινήσεις από την πλευρά των Σκοπίων, ώστε να μπορέσουμε πιθανότητα να καταλήξουμε σε μια λύση η οποία να διασφαλίσει και προφανώς τα δικά μας συμφέροντα, εθνικά συμφέροντα, αλλά και την πορεία της γειτονικής χώρας προς τις ολοκληρώσεις, προς το ΝΑΤΟ, πιθανόν στις συζητήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι εμείς επιθυμούμε πραγματικά και τα Δυτικά Βαλκάνια να μπορέσουν σιγά σιγά να βρουν τον δρόμο τους προς την Ευρώπη, την Ενωμένη Ευρώπη, ούτως ώστε να έχουμε και να βελτιωθούν οι σχέσεις και εποφελία όλων των πλευρών, γιατί και αυτές οι χώρες είναι εν δυνάμει, οι τοπικές βαλκανικές χώρες, αγορές για τα αγροτικά για προϊόντα, για το τουριστικό προϊόν, για το πολιτιστικό προϊόν και της χώρας μας, αλλά και θέλουμε σιγά σιγά να φτάσουμε σε μια κατάσταση που ιδεατά, αφού έχουν αντιμετωπιστεί τα προβλήματα μετά από φυσικά χρόνια και αφού έχουν διευθετηθεί κατάσταση, να φτάσουμε, αν μπορέσουμε, εκεί που είναι όλη η Ευρώπη, δηλαδή ακόμα και στην πιθανή κατάργηση των συνόρων. Δηλαδή να μπορείς να περνάς δηλαδή, σε αυτές τις χώρες όπως περνάς από τη Γερμανία στη Γαλλία, ξέρω εγώ από την Αυστρία, ξέρω εγώ στην Γερμανία. Αυτό είναι, βρισκόμαστε εν αναμονή της συζήτησης. Είναι καλό, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές των διαπραγματεύσεων να μην εκφράζονται απόψεις που πιθανόν να δυσχεράνουν την ίδια τη διαπραγμάτευση. Όλοι νομίζω, και ιδιαίτερα σε αυτά τα εθνικά θέματα τα οποία δεν πρέπει να μπαίνουν, πρέπει να σταματήσουμε αυτό που την κακοδημονία της Ελλάδας, τα εθνικά της θέματα να μπαίνουν στην πολιτική ατζέντα και να είναι αντιπαράθεση, να γίνεται αντιπαράθεση επί αυτών ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις. Σε αυτά τα θέματα πρέπει να έχουμε μια ομοθυμία, ομοψυχία, ψυχραιμία, οι διαφορετικές απόψεις που πιθανότατα να εκφράζονται μέσα στα πλαίσια συμβουλίων και όχι να γίνεται πολιτική αντιπαράθεση και μάλιστα πολλές φορές χρησιμοποιώντας και το συνειδητό και όχι τη λογική και χωρίς να έχουμε όλα τα δεδομένα, γιατί δεν είμαστε στις διαπραγματεύσεις να έχουμε όλα τα δεδομένα και ο καθένας μας στο καφενείο ή στην πολιτική συζήτηση να εκφράζει ολοκληρωμένη γνώμη και άποψη. Λέτε για ομοθυμία, λέτε για εμπιστοσύνη την οποία πρέπει να περιβάλλουμε τον κύριο Κοτζιά. Από την άλλη, ο κυβερνητικός σας εταίρος, ο κύριος Καμένος, δεν φαίνεται να συμμερίζεται αυτά που μας λέτε, κύριε Σιφάκη. Ο καθένας έχει την άποψή του, σας λέω, κρίνεται. Σας είπα εγώ τα κριτήρια που θεωρώ ότι πρέπει να διέπουν την συζήτηση γύρω από τα εθνικά θέματα και την ψυχραιμία που πρέπει να επιδίδεται σε σχέση με αυτά. Έτσι, αυτό είναι το ζήτημα. Απ' την άλλη, ζητήματα που τίθενται από τη μεριά της κυρίως αξιωματικής αντιπολίτευσης όσον αφορά τις δηλωμένες και τα λοιπά, δεν περιέχουν καμία σοβαρότητα. Όχι, δεν λέμε γι' αυτό. Λέμε για την ομοθυμία που είπατε και την εμπιστοσύνη προς τον κύριο Κοντιά. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω όμως, επειδή... Υπάρχει πάντως. Δηλαδή, και να το ισχύει για όλους. Έτσι, αυτά που είπα εγώ τώρα δεν είναι. Ναι, δηλαδή, ο καθένας μας έχει την ευθύνη του. Δεν είναι κανένας ούτε ναι. Πατριώτης σε αυτόν τον τόπο, ούτε κανένας ερμηνεοδότης. Επειδή όμως επειδή είστε βουλευτής σε μια περιοχή της Μακεδονίας, θα ήθελα να σας ρωτήσω.
Το όνομα, ας πούμε ότι τα βρίσκουμε το όνομα. Υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, εσείς να συνενέσετε εάν δεν πει η πλευρά των Σκοπίων ότι να ρητά, να αποκηρύξει ότι διεκδικούν η ιστορία της Μακεδονίας, Μέγα Αλέξανδρο κτλ. Όπως πολύ σωστά λέτε, τα λέτε εξαιρετικά. Λοιπόν, δεν είναι το θέμα μόνο το ονοματολογικό. Είναι το ονοματολογικό, είναι και σημαδοτή και μια κατάσταση, έτσι όπως είπατε. Αλλά είναι κι άλλα. Είναι κι άλλα. Δεν πρέπει να κάνουμε πίσω σε σημαντικά και σε σοβαρά θέματα. Δηλαδή, όχι μόνο να λέει τώρα ο Πρωθυπουργός τους, που βεβαίως θετικό το ότι άλλαξε η τελείως εθνικιστική θέση που υπήρχε πριν, θα μιλούν λίγο διαφορετικά, όχι μόνο στα λόγια και στην πράξη, να αλλάξουν δηλαδή, ας το πούμε, εμπάκτους στις νομοθεσίες τους, στα συνταγματά τους, να αλλάξουν θέσεις, απόψεις και να είναι τελείως σαφές, καθαρό και ειλικρινές αυτή η προσπάθεια που κάνουν. Δεν είναι δηλαδή τώρα κάνουν μια προσπάθεια να το λύσουν κάπως το θέμα, να μπουν αυτοί να προσπαθήσουν να μπουν στις ολοκληρώσεις και να επανέλθει αύριο. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό εμείς πρέπει να εξασφαλίσουμε και ως χώρα από την άποψη, της φύσεως μας, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, από το γεγονός δηλαδή ότι εμείς έχουμε το πάνω χέρι σε μια διαδικασία στην οποία αυτοί προσπαθούν να ενταχθούν. Θα αξιοποιήσουμε και θα αξιοποιήσουμε σίγουρα να το ξέρετε αυτή τη θέση μας, ώστε να μπορέσουμε να πιέσουμε και να επιβάλλουμε ουσιαστικές λύσεις. Εάν η γειτονική χώρα θέλει να πράγματι να μετακινηθεί από τις θέσεις της, όχι μόνο στο θέμα του νόμου της και του νόμου της, αλλά και σε άλλα ζητήματα που να αισθανθεί και εχόμαστε ότι πραγματικά υπάρχει μια ειλικρινής, αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού, τότε ναι, θα λυθεί το θέμα. Διαφορετικά πάλι θα τραβηχθεί. Έχουμε φάει μισό αιώνα, ένα τέταρτο του αιώνα με αυτό το ζήτημα. Εμείς θέλουμε να λυθεί, θέλουμε να αποκτήσουμε, να αποκτήσουμε οικονομικές σχέσεις. Εγώ θα ήθελα να σας πω και από την περιοχή τη δικιά μου να κάνουμε και μια προσπάθεια, και ήδη συζητώ να έχουμε και μια έξοδο ακόμα προς το παρόν. Δηλαδή να κάνουμε ένα τελωνείο, να αναπτυχθούν περαιτέρω οι τοπικές σχέσεις, επωφελία και των οικονομιών και των κοινωνιών. Και ένθεν και ένθεν, αλλά αυτό έχει κάποιους όρους, έτσι που ιστορικά διαμορφώθηκαν δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες τα πράγματα. Κύριε Σιφάκη, θέλω να σας ρωτήσω, για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν θέλει να δοθεί άσυλο στον Τούρκο αξιωματικό? Κοιτάξτε τώρα σε αυτό. Καταρχάς, ένα ζήτημα που είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί ξέρετε είναι πολύ και λεπτό και πρέπει ο κόσμος να το καταλάβει, είναι ότι δεν μιλούμε για την έκδοση αυτών των ανθρώπων. Όχι, σας ρώτησα για το άσυλο. Βεβαίως, σας καταλαβαίνω. Όμως θέλω να διευκρινίσω ότι έχει αποφανθεί ο Άγιος Πάγος της Αλεξιδίκος, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορείται να εκδοθούν στην Τουρκία, διότι δεν υπάρχει το εχέγγυο της δίκης από τη μεριά της γείτονος. Όσον αφορά το άσυλο, εδώ το ζήτημα είναι με ποιο καθεστώς θα μείνουν εδώ. Το άσυλο δίδεται, σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία, σε αγωνιστές της ελευθερίας ή σε ανθρώπους που έχουν πραγματικά έτσι, οικονομικά προβλήματα ιδιαίτερα και έρχονται ας πούμε, και προσπαθούν και κάνουν και δεν μπορούν αλλιώς. Γιατί διότι προέρχονται από καταστάσεις δύσκολες που ας το πούμε έχουν κινηθεί προς την κατεύθυνση της ελευθερίας, της δημοκρατίας κτλ. Εδώ εμείς δεν είμαστε σίγουροι και ποιος μπορεί να αποφανθεί, ποια διοικητική αρχή μπορεί να αποφανθεί αν αυτοί ήταν πράγματι πραξικοπηματίες ή όχι. Εάν ήταν πραξικοπηματίες, εμείς ως χώρα δεν είμαστε υπέρ το να προστατεύουμε τους πραξικοπηματίες. Προκειμένου λοιπόν να αποφανθεί όχι μια διοικητική αρχή όπως είναι η αρχή του ασύλου, αλλά ένα δικαστήριο το οποίο θα ελέγξει όλα τα δεδομένα, εάν αυτοί οι άνθρωποι ήταν πραξικοπηματίες ή όχι, αναλόγως θα πρέπει να τους δοθεί ή όχι άσυλο. Όμως οποιαδήποτε περίπτωση, είτε τους δοθεί άσυλο είτε δεν τους δοθεί, υπάρχουν διεθνείς εγγυήσεις και συμβάσεις που τους προστατεύουν και με δεδομένο ότι τέλος πάντων δεν υπάρχει περίπτωση να εκδοθούν στην Τουρκία, έχουν και κάποιες επιλογές. Για παράδειγμα, πιθανόν να έχουν την επιλογή να αφήσουν να φύγουν από τη χώρα με δικιά τους πρωτοβουλία. Ή πιθανόν να θελήσουν να μείνουν εδώ, εάν λέω στην περίπτωση που δεν πάρουν άσυλο, έτσι. Αυτό όμως, αν δεν πάρουν άσυλο, έχουν τη δυνατότητα είτε να φύγουν από τη χώρα με δικιά τους πρωτοβουλία, είτε τέλος πάντων να μείνουν με ένα καθεστώς που επίσης υπάρχει και είναι νόμιμο. Όμως σας λέω ότι δεν μπορεί απριόρι και χωρίς απόφαση κάποιου δικαστηρίου που ελέγξει όλα τα πραγματικά περιστατικά που αφορούν τον καθέναν
η κυβέρνηση να πει ότι ελευθερία την καρδία, ότι με μια απόφαση διοικητική εντάξει ας πάρουν άσυλο σαν επρόκειτο περί αγωνιστών της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Δεν το ξέρουμε. Αυτό πρέπει να αποφανθεί κάποιος. Ας είναι το δικαστήριο. Πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο και έχουμε συνέχεια τηλεφωνήματα και μηνύματα για το θέμα. Μιλάω για τους πληστηριασμούς, καθώς θα αυξηθούν πάρα πολύ, σύμφωνα με αυτά που μαθαίνουμε από την κυβέρνηση, οι πληστηριασμοί και οι κατασχέσεις, να το πούμε και αυτό, κύριε Σιφάκη, και τη στιγμή που δεν υπάρχει νομικά, νομοθετικά, δεν έχει θεσπιστεί κάποια προστασία για την κατοικία. Μπορεί να λέει ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν έχει ψηφιστεί κάποιος νόμος που να προστατεύει την πρώτη κατοικία. Όχι, γιατί το λέτε αυτό, υπάρχουν νόμοι. Ποιος νόμος υπάρχει, πείτε μας. Θα σας πω αμέσως, ναι, εδώ υπάρχει μια μεγάλη σπέκουλα, πρέπει να ξεκαθαριστεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο νόμος, ο βελτιωμένος νόμος Κατσέλη, που το λέμε εμείς νόμος Σταθάκη, ο οποίος μέχρι 280.000 αντικειμενική αξία της κατοικίας σε κάποιον που έχει τρία παιδιά, από 180 είναι άγαμος, 220 για την οικογένεια, για το ζευγάρι, και 20.000 επιπλέον για το κάθε τέκνο, και μέχρι δανείου 200.000 ευρώ προστατεύεται πλήρως η πρώτη κατοικία. Και αυτό ισχύει και για τους εμπόρους. Κάνουμε επέκταση δηλαδή και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Κάνουμε επέκταση αυτού του νόμου Κατσέλη με τον νόμο Σταθάκη και ισχύει και για αυτούς. Είναι πλήρως προστατευμένη λοιπόν η κατοικία μέχρι 200.000 ευρώ, 200.000 δάνειο και 70% να έχει ο άλλος εισόδημα πάνω από το ανεκτό επίπεδο διαβίωσης. Για όσους είναι στο νόμο, για όσους δεν είναι στο νόμο. Ναι, μπορώ, βέβαια, μα κοιτάξτε, όλοι αυτοί που δεν μπορούν να μπουν στο νόμο είναι 30%, το οποίο έχει πολύ μεγάλα εισοδήματα ή έχει πάρα πολύ μεγάλα δάνεια, δηλαδή εκατομμυρίων, ή έχει πολύ μεγάλες αξίες κατοικίες, οι οποίες και πολλές μάλιστα, όπως βλέπουμε ότι συμβαίνει, κάτι το οποίο δεν έχει λογική και νόημα να προστατεύεται. Ναι. Εμείς δεν θέλουμε να πάμε προστατεύσουμε κάποιους οι οποίοι έχουν, όπως βγαίνουν πληστηριασμοί τώρα, κατοικίες στην Εκάλη 650.000 και ο άλλος να έχει και 4 ακόμα κατοικίες ή να έχει σχέση μεταξύ ιδιωτών ή οτιδήποτε. Δεν αισθανόμαστε αυτή την υποχρέωση. Αισθανόμαστε την υποχρέωση να προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία του λαϊκού ανθρώπου, του μέσου ανθρώπου αυτής της κοινωνίας, γιατί 280.000, όταν ένα διαμέρισμα αν σήμερα σε μια πόλη η αντικειμενική του αξία είναι 30, 40, 50.000 κάπου εκεί είναι για μιας λαϊκής οικογένειας, άντε ένα μεγαλύτερο να κάνει 100.000 αντικειμενική αξία, 150, σας λέω μέχρι 280 η αντικειμενική αξία προστατεύεται με νόμο. Ναι, να σας ρωτήσω λοιπόν. Μπορούν να ενταχθούν, να κάνουν αίτηση να ενταχθούν μέχρι 31/12 του 2018, να κάνουν αίτηση, όχι για ολοκληρωθεί η διαδικασία, και προστατεύονται. Από την άλλη υπάρχουν όσον αφορά τις επιχειρήσεις, υπάρχει ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης επιχειρηματικών νομικών και ακόμα και αυτός που δεν τους κάνει. Δεν έχει αποδώσει σχεδόν τίποτα όμως μέχρι στιγμή. Ναι, ναι, που είναι ένα θέμα, βεβαίως είναι ένα θέμα να μπορέσει πράγματι οι επιχειρήσεις να μπουν μέσα και να βρεθούν οι δικλείδες αυτές από όλες τις μεριές, εννοώ, που να μπορέσουν πράγματι να αξιοποιηθεί και να αποδώσει αυτός ο νόμος, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, και από την σαν τρίτος παράγοντας που προστατεύει αυτούς που δεν μπορούν να πούν πουθενά από όλα αυτά, είναι ο κώδικας διοντολογίας των τραπεζών, που υπάρχει όρος στον κώδικα διοντολογίας που έχουν υπογράψει όλες οι τράπεζες φυσικά με νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης, στην οποία ο δανειολήπτης δικαιούται να προτείνει ο ίδιος τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποπληρώσει ανάλογα με τα εισοδήματά του και να καθορίσετε με αυτόν τον τρόπο η δόση του ή ναι, με τη μόνη διαφορά ότι πρέπει να αναγνωρίσει την οφειλή που του λέει η τράπεζα, που έχει μέσα παράνομους και καταχρηστικούς όρους, που έχει παράνομες χρεώσεις, που έχουν βγει από τα δικαστήρια παράνομα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά, κύριε Σιφάκη. Βεβαίως καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό που λέτε και είναι μαχητό. Σας λέω όμως βεβαίως είναι μαχητό. Δηλαδή και όλες οι καταχρηστικές χρεώσεις και όλα, και πρέπει να ζητήσει και τα κουρέματα και πρέπει να κάνει, γιατί ήταν άλλη κατάσταση. Οι τράπεζες, σας θυμίζω και το γνωρίζετε πολύ καλά, ότι έχουν ανακεφαλοποιηθεί πολλαπλώς και κατά συνέπεια θα έχουν την ευχέρεια, όταν κάποιος δανειολήπτης πάει και τους έχει ανταποκρίνεται κατά ένα ποσοστό, είτε μπορεί να ανταποκριθεί αν έχει την πρόθεση.
και έχουν μειωθεί, έχει αλλάξει η οικονομική του κατάσταση και ζητήσει πραγματικά διαφορετική διευθέτηση που να περιλαμβάνει και κουρέματα πιθανά προς αυξήσεις του λύκειου κεφαλαίου να το εξετάσουν. Πάντως, επειδή μας είπατε για τον νόμο Σταθάκη, τον παλιό νόμο Κατσέλη που λέγαμε εμείς, θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε εδώ πολλές καταγγελίες ανθρώπων που θέλουν να υπάρχουν στον νόμο, αλλά δεν μπορούν γιατί δεν έχουν τα χρήματα να προσλάβουν δικηγόρο, γιατί χρειάζεται δικηγόρος. Και από την άλλη, δεν μπορούν να πάρουν ούτε δωρεάν νομική βοήθεια, που υπάρχει ο νόμος για τη δωρεάν νομική βοήθεια, γιατί ο νόμος αυτός τι λέει, ότι άμα έχεις τεκμαρτό εισόδημα, δηλαδή άμα έχεις ένα σπίτι, το σπίτι που θέλουν να σώσουν, δεν δικαιούσε δωρεάν νομική βοήθεια παρόλο που έχεις μηδενικά εισοδήματα. Αυτό για μένα είναι παράλογο, κύριε Σιφάκη. Ναι, γνωρίζετε ότι σε περίπτωση ανθρώπων που δεν μπορούν να αποκτήσουν δικηγόρο πραγματικά και να αποδεικνύεται αυτό ότι δεν μπορούν να έχουν ένα δικηγόρο ή τους το παρέχει και μάλιστα με το συγκεκριμένο νόμο χωρίς και τις προϋποθέσεις τους το παρέχει το κράτος. Ναι, δεν τους το παρέχει όμως, γιατί λέει ότι έχουν τεκμαρτό εισόδημα που είναι μπορεί να έχουν μηδενικό πραγματικό εισόδημα επειδή έχουν ένα σπίτι, θεωρείται τεκμαρτό εισόδημα και δεν τους παρέχει την δωρεάν νομική βοήθεια. Εντάξει, αυτό τώρα η λεπτομέρεια αυτή όσον αφορά το... Είναι σημαντική λεπτομέρεια. Βεβαίως είναι σημαντική, δηλαδή δεν το αναγνωρίζω, η οποία ορίζει με ποιο τρόπο ορίζεται το όριο αυτό, έτσι, αυτό δεν θεωρώ, για παράδειγμα, αν με ρωτήσεις από αυτού, χωρίς να ξέρω αυτή τη συγκεκριμένη λεπτομέρεια, σας λέω ότι θεωρώ ότι πρέπει να είναι το πραγματικό εισόδημα. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι όμως. Ο νόμος λέει ότι είναι τεκμαρτό. Να το δείτε όμως αυτό, κύριε Σταγκή. Εάν προκύψει βεβαίως, και εγώ θέλω, δεσμεύομαι, σας το λέω και να ενημερωθώ πλήρως, και αν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα που δεν αφορά το πραγματικό εισόδημα του τελευταίου χρονικού διαστήματος, πράγματι να το δούμε. Γιατί είναι σοβαρό αυτό που λέτε. Δηλαδή, γιατί για κάποιον που δεν μπορεί να προσλάβει και δικηγόρο και τέλος πάντων λέτε ότι υπάρχει ένα όριο τεκμαρτού που δεν το επιτρέπει. Είναι σοβαρό όμως. Η πρόθεση του νομοθέτη και αυτό που κάνει είναι να δίνει και δικηγόρο σε κάποιον που δεν μπορεί. Επίσης, όχι μόνο αυτό, αλλά έχουμε προβλέψει στον κρατικό προϋπολογισμό για ένα σημαντικό κονδύλι 100 εκατομμυρίων για να καλυφθούν άνθρωποι που δεν μπορούν να πληρώσουν για την κύρια κατοικία τους, να τους πληρώνεται στην ουσία το δάνειό τους και το δάνειό τους να περιοριστεί μετά αυτή την περίοδο στην οποία καλύπτεται, εάν δεν μπορεί. Αν συνεχίσουν να μην μπορούν να το αποπληρώνουν γιατί είναι άνεργοι, γιατί τα εισοδήματά τους είναι πάρα πολύ μικρά κτλ., να περιοριστεί το ύψος του δανείου στο ύψος της εμπορικής αξίας. Mm-hmm. Αντικειμενικής κτλ., γιατί γνωρίζετε ότι με την κρίση εμπορικής αξίας υπολείπονται των αντικειμενικών, αφήστε και που και νέες αντικειμενικές θα προκύψουν με καταδήλωση της Υπουργού της κυρίας Παπανάτσιου. Μέχρι 31 Μαρτίου θα έχουμε τις νέες αντικειμενικές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και στον υπολογισμό και άλλων φόρων κτλ. Κλείνοντας τη συζήτησή μας, κύριε Σιφάκη, θέλω να σας θέσω ένα τελευταίο θέμα. Το επίδομα θέρμανσης έχει μειωθεί στο μισό. Κατηγορούσατε τους προηγούμενους κυβερνώντες ότι δίνουν λίγα. Εσείς τώρα δίνετε το μισό από ό,τι δίνανε οι προηγούμενοι. Τι θα πείτε τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους? Θα πω το εξής, ότι δεν είμαστε εμείς που το θέλαμε. Ήταν και άλλα μέτρα, και άλλα δύσκολα μέτρα που έχει περάσει η ελληνική κοινωνία, ήταν στις αποτέλεσμα της πολύ μεγάλης πίεσης του γεγονότος ότι χρειαζόμαστε ρευστότητα, μας είχαν φέρει σε μια κατάσταση χρεοκοπίας, καταφέραμε σώσαμε τη χώρα με δάνεια από τους δανειστές μας, από τους πιστωτές μας. Αυτοί επέβαλαν και τους όρους. Ό,τι μπορέσαμε εμείς να σώσουμε προς όφελος της κοινωνίας σε αυτή τη διαπραγμάτευση το καταφέραμε. Προφανώς δεν το συζητώ. Ότι δεν είναι στις προθέσεις μας, δεν ήταν και δεν είναι η μείωση της επιδότησης του πετρελαίου. Όπως και κάθε άλλη κοινωνική παροχή, γνωρίζετε ότι παλέψαμε και καταφέραμε όσο μπορέσαμε να αυξήσουμε τις παροχές και για την κοινωνική πρόνοια και για την κοινωνική προστασία. Όμως ορισμένα καταφέραμε, ορισμένα δεν καταφέραμε. Όταν με το καλό και ακριβώς επειδή εξασφαλίσαμε τη δυνατότητα λόγω του ότι τέλος πάντων επιτυχώς ολοκληρώνεται το πρόγραμμα και βγήκαμε και στις αγορές μάλιστα με επιτόκια που ήταν προγενέστερα ακόμα και από την κρίση του επίπεδου του 2006. Άρα εξασφαλίσουμε την καθαρή έξοδο της χώρας από τα μνημόνια και την σκληρή επιτροπία. Θα μπορέσουμε κάνοντας οικονομική πολιτική η οποία να είναι σύμφωνη με τις δικές μας πολιτικές θέσεις, το αξιακό μας φορτίο, τις αρχές μας, να επαναφέρουμε όσο μπορούμε σταδιακά κατακτήσεις του λαού,
που μέσα στη σκληρή περίοδο της Επιτροπής και του Μνημονίου πήγαν πίσω. Δεν το καταφέραμε να το σώσουμε όσο μπορέσουμε. Εδώ προσπαθούμε να κάνουμε και δικαιότερη κατανομή ανάμεσα στις ζώνες, ανάμεσα στις περιοχές. Και αν θέλετε να μπορέσουμε, δεν το προλάβαμε, αλλά να διαιρέσουμε και τις περιοχές, γιατί υπάρχουν νομοί όπως ο δικός μου νομός, όπως ο νομός Βέλλας, όπου έχουν παιδινά τμήματα, έχουν και ορεινά. Δεν θα έπρεπε ο ίδιος ολόκληρος ως νομός να τίθεται σε μια ζώνη. Θα μπορούσε δηλαδή τα ορεινά να είναι, που μιλάμε τώρα για υψόμετρα που μπορούν να ξεκινήσουν από τα 100 μέτρα και να φτάσουν στα 1100 μέτρα. Θα μπορούσε ο νομός να διαιρεθεί, και θα πρέπει να διαιρεθεί σε δύο ζώνες. Τα ορεινά να είναι σε άλλη ζώνη και τα παιδινά σε άλλη ζώνη. Αυτό δεν το προλάβαμε, πρέπει να γίνει. Άρα πολλά πρέπει να αλλάξουν, τα οποία σας λέω έχουμε την πρόθεση και προσπαθούμε και σταδιακά τα καταφέρνουμε να τα αλλάξουμε, όμως έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα. Κύριε Σεφάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία. Καλή σας ημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.